Οι μετανάστες κατέλαβαν κι άλλο κτίριο στην παραλιακή της Πάτρας και μάλιστα κτίριο με ιστορία. Ομάδες μεταναστών εδώ και εβδομάδες χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των παλαιών σφαγείων, ενώ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ακόμη και νερό στους αύλους χώρους. Η μετακόμιση στο κτίριο έγινε σταδιακά, ωστόσο δεν διαμένει μεγάλος αριθμός στο εσωτερικό των κτιρίων. Ο Δήμος γνωρίζει την κατάσταση, όμως έχει προειδοποιήσει πως εκεί θα ξεκινήσουν εργασίες για διαμόρφωση του χώρου, άρα αποκλείει το ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης μεταναστών. Από τη στιγμή που έχουν εκατοντάδες πια οι μετανάστες στην πόλη μας, ναι, όπου βρίσκουν χώρο ελεύθερο, θα μπαίνουν. Και είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό. Ο χώρος αυτός εμείς δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι, γιατί είναι χώρος που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και εργασίες. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να μείνουν εκεί οι μετανάστες. Οι πρόσφυγες είναι σημείο το οποίο θα αξιοποιηθεί άμεσα. Τέλος πάντων, θα αντιμετωπιστεί και το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο μιας της αλληλεγγύης μας και της ανθρωπιάς. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της λογικής να τους πάρει στο δυστρό, στο κυνήγι, στο πογκρόμι η αστυνομία. Θα βρεθεί μια λύση. Πάντως, ο χώρος, παρότι φυλάσσεται από τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όμως το πρόβλημα αυτό. Και ο Λαδόπουλος φυλάσσεται από υπηρεσία, ναι. Μέσα τώρα. Όχι, ξέρετε, εκεί από ό,τι έχω καταλάβει και είδα χθες εγώ, το χρησιμοποιούν κυρίως για λουτρό, γιατί έχει νερό εκεί στην Αβέξ, οπότε πάνε εκεί, ας πούμε, όχι στην Αβέξ, στο ασφαγεία. Ναι. Πάνε και πλένονται, γιατί φεύγουν δηλαδή από την Αβέξ και πάνε από εκεί. Από ό,τι φαίνεται δεν μένουν μέσα, από ό,τι κουφτώτη. Κάποιοι μένουν, αλλά ελάχιστοι. Από τις υπηρεσίες που ενημερωθήκαμε δεν φαίνεται ότι έχουμε χώρο διαμονή αυτό. Ναι. Ακριβώς χρησιμοποιούν νερά κλπ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.